Τα κάγκελα βρίσκονται δεκάδες ελαιοπαραγωγής εισιτία στη σκιά του σκανδάλου λαδιού με τις ανεξόφλητες οφειλές 600 περίπου χιλιάδων ευρώ μετά και το κανόνι της εταιρείας, δύο καλλιεργητές εισιτίας, όπου πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο ηγούμενος της Μονής του Απλού, υπόθεση που αποκάλυψε η Νέα Κρήτη. Όχι, δεν το περίμενα, ειδικά από τις παπάδες. Εμένα μου χρωστάνε 22.000. Αν λογαριάσετε ότι εγώ έχω πληρώσει 2-3 χρόνια να πληρώνω γυπάσματα, να πληρώνω νερά, να πληρώνω αυτό και να περιμένω 22 γιάρκα να τα πάρω, είναι καταστροφή. Εμπιστευθήκανε αυτούς τους ανθρώπους και δυστυχώς τους προδώσανε. Είναι σε απόγνωση και κοιτάξτε, ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει τον κόπο του να μην είναι στο πορτοφόλι του, καταλαβαίνετε ότι αντιδρά με έντονο τρόπο. Κάθε προσπάθεια που πηγαίνει να φάει χρήματα και τον κόπο του εργαζόμενου και του αγρότη, βεβαίως είναι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Έκαναν λόγο για οικονομική καταστροφή με τους ίδιους να δίνουν μάχη όχι μόνο με την επιβίωση αλλά και με τον χρόνο. Με φόντο το κανόνι της εταιρείας, αφήνοντας αιχμές και για τον ηγούμενο της Μονής του Απλού. Πρέπει να πληρωθεί ο κόσμος και πρέπει να πληρωθεί άμεσα για να μπορεί να κάνει Χριστούγεννα. Εμπιστευθήκανε τα ράσα και τα ράσα τους προδώσανε. Μου κλείνανε ραντεβού να πάω να τον βρω που θα ήταν εκεί και τα λοιπά και πάντα έλειπε, δεν υπήρχε. Ήταν μια κοροϊδία. Είναι 30 που είμαστε σε αυτή την ομάδα και από εκεί και πέρα είναι ένας ολόκληρος συνεταιρισμός. Είναι λάδι παραγωγών. Οι οποίοι περιμένουν να πάρουν τα χρήματά τους. Έχουμε έρθει σε δεινή οικονομική κατάσταση. Ο συνεταιρισμός έχει γύρω στα 200-220 μέλη. Αυτή τη στιγμή εμείς συζητάμε για όλα τα μέλη. Μπροστά στον ορατό κίνδυνο να χάσουν τα χρήματά τους για το λάδι που πούλησαν το 2022 στη συγκεκριμένη εταιρεία, ελαιοπαραγωγοί καθώς και μέλη του συνεταιρισμού Απιδίων που διεκδικούν οφειλές από 6.000 έως 150.000 ευρώ. Συγκεντρώθηκαν στα δικαστήρια της Νεάπολης για την εκδίκαση της αίτησης πτώχευσης που κατέθεσε η εταιρεία, υπόθεση που έλαβε αναβολή για τις 15 Ιανουαρίου. Αυτές οι συνελεύσεις δεν ήταν συνελεύσεις της εταιρείας σοβαρής. Ήταν η απόλυτη εξαπάτηση, άλλα ήταν τα θέματα ημερησίας διάταξης και στην ουσία τίποτα δεν κουβεντιαζόταν. Μας λέγανε συνέχεια ψέματα. Δεν ενημερώθηκε ποτέ η Γενική Συνέλευση όσον αφορά την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Δεν ενημερωθήκαν ποτέ για την πρόθεσή τους να κάνουν πτώχευση. Από εκεί και πέρα, εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα τα οποία μπορούμε και διαθέτουμε. Ετοιμάζομαι να το βάλουμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο έτσι ώστε να πιεστούν. Πρέπει να καταγγείλουμε όμως τη σιωπή αυτών των δυνάμεων. Άμεση εξόφληση, αυτό ζητούν απεγνωσμένοι ελαιοπαραγωγοί, των οποίων ο κόπος και τα έξοδα των δύο προηγούμενων χρόνων κινδυνεύουν να χαθούν, με τους ίδιους να είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους το επόμενο χρονικό διάστημα.